Φιλαράκι, να σου πω κάτι. Τελείωσε. Σήμερα θα ρεφάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Το πούστη, με τη Γαλλία παίζουμε. Με ποια? Με τη Γαλλία, ρε, για το γύρο μιλάω. Δεν έχω σταυρώσει φράγκο από τότε που ξεκίνησε. 4 χιλιαρικά για θα παίξω σήμερα. Πόσα? Τα έχω πάρει όλα το λογαριασμό, δεν έχω αφήσει τίποτα. Καλά, έχει παλαβώσει τελείω. Να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να ξέρει από το σφαίρο. Με τη Γαλλία παίζουμε. Πρωταθλητές Ευρώπης αυτοί. Εμείς τυριά, κατσαπλιάδες. Μπαίνουνε, Ζιντάν, Τεζακέ, Ανρί, παπαπαπ, τρία γκολάκια. Ρε Θεέ μου, δεν σου ζητάω τίποτα φοβερό. Άσου να παίξουν φυσιολογικά. Ναι, κράτα τα λεφτά σου να πας κάνα ταξιδάκι. Όλα στον καζόν. Στον καζόν, στον καζόν. Από το να με χωρίσει, Μαριάννα. Έτσι κι αλλιώς θα σε χωρίσει. Λοιπόν, φεύγω. Πάω τα κάρω και επιστρέφω σε 5 λεπτά. Για τα γνωστά. Πώς θα χάσουμε, 3 ή 4-0? 4. Καύλα είσαι. Πού είσαι, Ρετάκαρε? Καλώς το νεράκι μου, τι κάνεις? Ωραία, μωρέ, ωραία, ωραία, μια χαρά, υπέροχα. Τι να λέμε, δεν μου λες, Ρετάκαρε, πώς το βλέπεις το ματσάκι σήμερα? Φιλαράκι, θα χάσουμε σήμερα. Τελευταίος αγώνας. Το πιστεύεις? Παρά θα πάμε για κύπελλο, δεν νομίζω. Μπράβο, ρε, εσύ μου δίνεις κουράγιο, ξέρεις γιατί? Πάρε αυτά. 4 χιλιάρικα. 4 χιλιάρικα. Βγάλε όσα θες. Σήμερα το χάνουμε σίγουρα. Ναι. Προς σίγουρα. Μπράβο, μπράβο, ρε, εσύ. Για παίχτε. 1 λεπτάκι. Ωραία. Θεμιστοκλή, καλή σου επιτυχία. Να είσαι καλά, ρε μαγκά, σε ευχαριστώ. Άντε, καλά τα μία. Να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια. Απόψε, κάθε Έλληνα σε κάθε γωνιά του πλανήτη πετάει στον 6ο ουρανό. Η Ελλάδα νίκησε 1-0 τη Γαλλία και πέρασε θριαμβευτικά στα ημιτελικά του Euro. Όχι, ρε μαλάκα, νικήσαμε. Τη Γαλλία, ρε. Τη Γαλλία, ρε. Παιδιά, τα ακούσατε? Νικήσαμε τη Γαλλία. Καλά, τα ακούγα στο ραδιόφωνο τώρα καθώς ερχόμουν. Έξω, γίνεται πανικός. Θεμιστοκλή. Έπαιξες, έτσι. Έχασες. Πολλά. Τα ζώα νικήσανε, ρε. Και άλλα ζώα πήγαν και έχασαν. Έλα, ρε. Τι κάνεις? Η Εθνική σε έχει καταστρέψει. Πάλι κέρδισε χθες. Σαν πολύ δεν κράτησε αυτό το αστείο με την Εθνική. Έλα, ρε. Αυτό που έγινε τώρα με τη Γαλλία σημαίνει μια φορά τα 1000 χρόνια, έλεος δηλαδή. Ρε, Θεμιστοκλή, έχεις πρόβλημα, ρε. Που στη μου είσαι μίζερος. Ναι, είσαι ο μόνος Έλληνας που κερδίζει η Ελλάδα και ζυκλές. Ξεκόλα λίγο από αυτήν την αηδία. Ναι. Ξέρω ότι έχω ξεπεράσει κάθε όριο. Αλλά σήμερα θα κερδίσω και θα ξαναγίνω Ελλάδα. Τελείωσε. Ξέρεις τι έκανα, ρε. Πήρα 10 χιλιάρικα από το λογαριασμό της Μαριάννας και πούλησα και το μηχανάκι. Πάει. Τάσο που ξαλώ στην Τσεχία. Σίγουρα λεφτά, φίλε. Έχεις ξεπεράσει τα όρια. Φράγκα ή θάνατος. Τέλος. Ένα βήμα πριν από το όνειρο. Η Ελλάδα νίκησε την Τσεχία στα ημιτελικά του Euro και είναι στον τελικό με τη διοργανώτρια χώρα του Euro 2004, Πορτογαλία. Πες μου ότι δεν θα παίξεις το στοίχημα. Μίλα, ρε. Πες μου ότι δεν τα παίξεις το στοίχημα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Είσαι άρρωστος, αγόρι μου, το έχεις καταλάβει. Εγωιστής, εγωπαθής, νάρκισος, αποτυχημένος. Ναι, Μαριάννα, άσε με στην ησυχία μου, σε παρακαλώ. Ποια ησυχία σου, ρε? Ποια ησυχία σου? Τα διέλυσες όλα, το έχεις καταλάβει. Τα λεφτά μου, ρε. Γιάννη, εμείς τελειώσαμε. Εμένα ξέχναμε. Δεν πρόκειται να με ξαναδείς. Τέλος! Μαλάκα, γαμίσου! Φίλε, είμαι χαλιά. Τι έπαθες? Τα γάμισα όλα. Πούλησα τα μάξι. Πούλησα και κάτι έπιπλα. Πέρασα από τη μάνα, πήρα 6 χιλιάρικα. Και πήγα και από τον κύριο Λάζαρο. Τον αγκουράτο το κογλυφό. Μάζεψα 40 χιλιάρικα. Καλά, είσαι άρρωστο. Τι τύφο έχεις περάσει? Αυτή είναι αρρώστια. Όχι, ρε, εντάξει. Αυτή τη φορά θα κερδίσω. Πες μου, ρε, εσύ. Μαθηματικά.
πόσες πιθανότητες έχει η Ελλάδα να κερδίσει 2 φορές την Πορτογαλία μέσα στο γύρο. Και στον τελικό. Καμία. Αυτό δεν είναι τζόγο, ε. Επένδυση είναι, στο λέω. Ναι, με τα μαθηματικά, το τζόγο και το ποδόσφαιρο δεν γίνεις άνθρωπος. Άμα κερδίσω, θα γίνω. Λοιπόν, πάρτε αυτά. Τι? Είναι 40 χιλιάρικα. Αυτή τη φορά για να αλλάξει το γούρι θα πάνε να τα ρίξει εσύ. Πορτογαλία 1-0, εντάξει. Πορτογαλία 1-0. Άντε, ρίχτα. Okay. Ναι, αλλά με καλή διάθεση όμως, ε. Τι μου είπε τώρα, Πορτογαλία 1-0. Τι να κερδίσει 1-0, να χάσει 1-0. Σαράντα χιλιάρικα. Αυτό που σημαίνει απόψε η Λισαβόνα είναι ονειρεμένο. Η ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για το 2004. Μαζί μας έχουμε τον ομογενή δήμαρχο της Λισαβόνας, τον κύριο Δημήτρη Βασιλάκη. Η τσέπου Βέιου! Ήρθε η ώρα! Τι μου είπε τώρα, Πορτογαλία 1-0. Τι να κερδίσει 1-0, να χάσει 1-0. Θα την βάλω να χάσει.